αποτέλεσμα των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου ήταν μια μεγάλη δοκιμασία στην οποία η Νέα Δημοκρατία και άντεξε και έμεινε όρθια. Μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο 2,5 ετών διακυβέρνησης και μάλιστα διακυβέρνηση αναγκαστικά μαζί με τον Πασόκ, η παράταξή μας κατάφερε να μείνει ουσιαστικά αλόβητη. Έχασε το μικρότερο ποσοστό που έχασε ποτέ σε περίοδο διακυβέρνησης, ακόμα και όταν υπό κανονικές συνθήκες είχε διαθέσιμα χρήματα να μοιράζει σε παροχές. Έχασε το μικρότερο ποσοστό που είχε χάσει ποτέ κόμμα στην Ευρώπη, που εφάρμοσε αυστηρή λιτότητα. Και έχασε 107.000 ψήφους, δηλαδή μόνο το 1,8% του εκλογικού σώματος. Και βεβαίως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε πίσω 420.000 ψηφοφόρους που δεν την είχαν ψηφίσει 7 μήνες πριν στις ευρωεκλογές. Πιο συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία στο λεκανοπέδιο που πολλοί προέβλεπαν ότι θα ήταν το εκλογικό της Βατερλό, κατάφερε οριακά να αυξήσει τις δυνάμεις της. Στην πρώτη Αθηνών μειώθηκε κάπως, στη δεύτερη, στη β' Αθηνών ανέβηκε, στην Αττική ανέβηκε, στην πρώτη Πειραιώς έπεσε ελάχιστα και στη β' Πειραιώς ανέβηκε πάντα σε σχέση με το 2012. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έγιναν λάθη και ότι δεν θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Αλλά και ο πόλεμος που δεχτήκαμε, με την αποσυσπήρωση ιδιαίτερα, που δημιουργήθηκε τα τελευταία 24 ώρα, όταν κυκλοφόρησαν φήμες ανεύθυνες για απίστευτα ποσοστά, ασφαλώς και οδήγησε κάποιους δικούς μας, αποθαρρυμένους, να μην φτάσουν ως την κάλπη. Όμως οι απώλειες από τους δυσαρεστημένους λόγω της κρίσης σχεδόν εξισορροπήθηκαν πλήρως από τα κέρδη που είχαμε από άλλους χώρους σε σύγκριση με το 2012. Η ποιοτική ανάλυση δείχνει μάλιστα κάτι το σημαντικό, ότι ηλικιακά είχαμε σημαντική αύξηση δυνάμεων στις νέες γενιές, όπου το μήνυμά μας για τη νέα Ελλάδα απορροφήθηκε περισσότερο. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Ενώ αντίθετα, οφείλουμε να δουλέψουμε κυρίως στις ηλικίες 50 με 64, όπου λόγω της κρίσης υποστήκαμε και τις μεγαλύτερες απώλειες. Το ότι συγκρατήσαμε τις δυνάμεις μας και ότι εξισορροπήσαμε τις απώλειες προς άλλους χώρους με αντίστοιχα κέρδη από άλλους χώρους, δείχνει ότι το μήνυμά μας πέρασε. Δεν καλλιεργήσαμε το φόβο, όπως είπαν κάποιοι. Επισημάναμε τους κινδύνους και είπαμε την αλήθεια. Αυτό το κατάλαβε και το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής μας βάσης και μέρος παλαιών ψηφοφόρων άλλων κομμάτων, που όλοι μαζί βλέπουν τη Νέα Δημοκρατία ως εγγύηση σταθερότητας. Γι' αυτό και μετά από μια τέτοια δοκιμασία μας στήριξαν. Στις δύσκολες στιγμές που έρχονται, αυτήν την εμπιστοσύνη τους δεν πρέπει να τη διαψεύσουμε. Το βράδυ των εκλογών δήλωσα ότι εύχομαι οι προβλέψεις μου να διαψευστούν. Ήταν υποχρέωσή μου ως υπεύθυνου Πρωθυπουργού να προειδοποιήσω. Από εδώ και μπρος θα φανεί αν εκείνο που προειδοποίησα πως θα συμβεί, αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κατασκευασμένος φόβος ή προειδοποίηση για την αλήθεια που έρχεται. Πάντως, οι πρώτες ενδείξεις επιβεβαιώνουν απολύτως την αλήθεια των όσων έλεγα για την οικονομική πολιτική και για την παιδεία και για την ασφάλεια, δυστυχώς. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς πως πριν καλά-καλά αναλάβουν οι υπουργοί, ξανά προσέλαβαν, ξανά εθνικοποίησαν ή ξεκίνησαν τις διαφωνίες τους ακόμα και με την εξωτερική πολιτική της Ενωμένης Ευρώπης. Ή ότι προχώρησαν στην εξαγγελία κατάργησης του ΑΣΕΠ. Πάει δηλαδή και η τελευταία εγγύηση για αξιοκρατικές προσλήψεις. Όπως τερματίζουν και το αναγκαίο άνοιγμα των κλειστών αγορών. Να γιατί βλέπουμε και τις αρνητικότατες εξελίξεις στο χρηματιστήριο και στα spreads. Έγιναν εκείνα ακριβώς για τα οποία προειδοποιούσα. Προσλαμβάνονται όσοι απομακρύνθηκαν από το δημόσιο, πολλοί εκ των οποίων είχαν προσληφθεί και με πλαστά πιστοποιητικά. Στον αέρα και συμφωνία με την Κόσκο, που προκάλεσε και την επίσημη διαμαρτυρία της κινέζικης κυβέρνησης. Στον αέρα η συμφωνία για τα περιφερειακά αεροδρόμια. Στον αέρα και αποκρατικοποιήσεις της ΔΕΗ και του ΑΔΜΙΕ, όπου πρώτος ο γνωστός κύριος Φωτόπουλος ανακοίνωσε ότι ο αγώνας του τώρα δικαιώνεται. Όμως όλα αυτά τελικά δεν θα αυξήσουν αντί να μειώσουν την ανεργία. Δεν θα αυξήσουν και πάλι τα ελλείμματα. Δεν θα μας βάλουν ξανά
στη διαδικασία που ζήσαμε της ύφεσης, η αισιοδοξία είναι το πιο σπουδαίο όπλο μας. Μπορεί οι αντίπαλοι μας να κέρδισαν προς στιγμή με ψέματα, αλλά τα ψέματα τους σύντομα θα φανούν. Και χρειάζεται όρθια και δυνατή Νέα Δημοκρατία για να αποκαταστεί τις ζημιές στη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ας πληρώσει τα ασφάλματά του, όμως η χώρα δεν πρέπει να τα πληρώσει. Και εγγύηση γι' αυτό είναι μια ισχυρή Νέα Δημοκρατία. Εμείς μείναμε όρθιοι, ενώ εκείνοι βρίσκονται τώρα μπροστά στις ευθύνες και στις αντιφάσεις τους. Ο λαός παρακολουθεί και εκείνους και εμάς. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε παρόντες και έτοιμοι από την πρώτη στιγμή. Πολύ περισσότερο που οι στιγμές που έρχονται θα είναι δύσκολες για τον τόπο. Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να μην γίνουν οι στιγμές αυτές δραματικές. Πολύ σύντομα, αυτή η παράταξη που πάντα έβγαλε τη χώρα από τα δύσκολα θα κληθεί και πάλι να παίξει τον ιστορικό της ρόλο.